Κοίταξε, μάρα μου οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε υπεράνω του νόμου. Και πρέπει ε, οι πράξεις μας, αυτά που γράφουμε, ε, αυτά που λέμε, ε, να υπόκεινται στη δημόσια κριτική και αν χρειάζεται να υπόκεινται και στην ε, έγκληση, την, ε, έγκληση στη δικαιοσύνη. Όμως εδώ έχουμε την εφαρμογή του αυτόφορου. Για μένα εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη, αν εσύ ή εγώ, πούμε κάτι που νιώθει ότι τον συκοφαντεί, ότι αλλοιώνει τα λεγόμενά του, ότι τον χαρακτηρίζει άσχημα. Να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όμως, η ελευθεροτυπία είναι συνταγματική επιταγή. Το Σύνταγμά μας ομιλεί περί ελευθέρου τύπου, περί ελευθεροτυπίας. Το αυτόφορο στα τύπου διαπρατώμενα αδικήματα, δηλαδή στη συκοφαντική δυσφήμιση, το αυτόφορο σημαίνει κατάλυση Τη ελευθερία του τύπου. Σημαίνει δηλαδή ότι όποιος θέλει, όποτε θέλει, επειδή διαφωνεί με αυτό που γράφεις, μπορεί να σε ε, σέρνει σιδηροδέσμιο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, να σε εμφανίζει όπως ενεφάνισαν την καλή συνάδελφο του ελευθέρου τύπου να σύρεσε με περιπολικά και με χειροπέδες και επομένω να σε βλάπτει επαγγελματικά να φοβίζει τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν τολμούν πια να κάνουν κριτική σε τίποτε, δεν τολμούν να γράψουν τίποτε. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα συνολικό θέμα για τον ελληνικό τύπο και για τους Έλληνες δημοσιογράφους, διατίνα να το κρύψουμε άλλωστε. Δεν είμαστε τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στη χώρα, και δεν είναι το επάγγελμά μας το δημοφιλέστερο. Είμαστε σε πολλές από τις έρευνες αξιοπιστίας που γίνονται κάτω και από τους πολιτικούς. Εκεί έχει καταντήσει η δημοσιογραφία εξαιτίας επιλογών που πολλοί από εμά κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως διότι δεν κάνουμε την κριτική που οι πολίτες ζητούν από εμά απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει όμως και μία άλλη πτυχή ότι ενώ εύκολα, όπως σωστά είπες, ένας βουλευτής νιώθει ότι θίγεται, μπορεί να προσφύγει κατά κάποιου πολίτη, δεν μπορεί εύκολα να συμβεί το αντίθετο. Διότι εκείνοι καλύπτονται από την βουλευτική ασυλία. Αυτό ασύλια. είναι απολύτω βέβαιο. Δηλαδή η κυρία Ραχίλ Μακρύ συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, οχυρωμένη πίσω από τη βουλευτική τη ασυλία. Και πρέπει να πω επίση, Μάρα μου, γιατί τώρα το σκέφτηκα χάρη στην παρατήρησή σου, ότι δεν υπάρχει ελευθεροτυπία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε πάνω στα κάγκελα τη ΕΡΤ για να υπερασπιστούμε. Και καλά έκανε, κατά τη γνώμη μου, ε, την ΕΡΤ από το Λουκέτο. Και να μην είμαστε υπέρ της ελευθεροτυπίας την πρώτη φορά που μας ασκούν κριτικοί, πρέπει η στάση μας να έχει κάποια, κάποια σπονδυλική στήλη. Έναν κοινό άξονα δηλαδή, αξιών τις οποίες υπηρετούμε με τις πράξεις και τις ενέργειες μας.